όντως περνάμε σε μια φάση όπου πρέπει να δούμε με διαφορετικό τρόπο τη συμμετοχή όλων μας, όλων των παραγόντων στο σύστημα το χρηματοδοτικό. Επομένως, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Περιφερειακή Διευθύντρια για την Ελλάδα και για την Κύπρο, κυρίες και κύριοι, το έργο του οποίου την έναρξη κηρύσσουμε σήμερα εντάσσεται σε ένα ευρύ πλαίσιο γόνιμης και δημιουργικής συνεργασίας της χώρας με την EBRD. Η Ελληνική Δημοκρατία υπήρξε ιδρυτικό μέλος της EBRD. Ελληνικές τράπεζες και επιχειρήσεις έχουν επενδύσει πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε κοινές δράσεις με την EBRD, κυρίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, από τα τέλη του 2014, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της Ελλάδας με την τράπεζα. Η χώρα μας, στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ζήτησε και έλαβε προσωρινά καθεστώς αποδέκτριας χρηματοδότησης από την τράπεζα, αρχικά έως το 2020 και μετά από αίτημα της παρούσας κυβέρνησης μέχρι το 2025. Βασικοί άξονες των δράσεων της EBRD στην Ελλάδα είναι πρώτον η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων με την αύξηση των επενδύσεων, δεύτερον η σταθεροποίηση και η ανάκαμψη του χρηματοπιστωτικού τομέα και τρίτον η κινητοποίηση κεφαλαίων για επενδύσεις στην ενέργεια και τις μεταφορές. Το 2018 οι επενδύσεις της EBRD στη χώρα μας ανήλθαν σε 846 εκατομμύρια ευρώ και η Ελλάδα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη λήπτρια χώρα για την τράπεζα. Συνολικά έχουν επενδυθεί στην Ελλάδα από την EBRD περί τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 50 έργα, ενώ ήδη αξιολογούνται project 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 25 έργα. Αν συνεχιστεί η δραστηριοποίηση της τράπεζας στην Ελλάδα στα ίδια επίπεδα, μέχρι το 2020, εκτιμάμε ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μέση αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος περισσότερο από 0,4% ετησίως, τη δημιουργία συνολικά περισσότερων από 15.000 θέσεις, άμεσες θέσεις εργασίας και την αύξηση των φορολογικών εσόδων από την αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων κατά 670 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ δεν βάζουμε τη σχετική επίδραση από την αύξηση του φόρου εισοδήματος. Η πρόσβαση σε κεφάλαια και χρηματοδότηση των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως γνωρίζετε, οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον βασικό παράγοντα δημιουργίας θέσεων εργασίας και προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία, ενώ είναι οι ίδιες που υπέστησαν το ισχυρότερο πλήγμα από την οικονομική κρίση. Συνεπώς, θεωρούμε κομβικής σημασίας τη δραστηριοποίηση της EBRD στον τομέα αυτό. Και αυτό όχι μόνο για το ύψος των πιστώσεων που θα συνεισφέρει, αλλά και διότι εκτιμούμε ότι μπορεί να ενεργοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια και χρηματοδοτικά μέσα που θα υιοθετηθούν και από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα, συμβάνοντας έτσι καταλυτικά στην ενίσχυση της πολύ μικρής και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης να αξιοποιήσει για τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας το ειδικό ταμείο τεχνικής συνεργασίας που είχε ιδρύσει το 1995 η τράπεζα στην EBRD. Αρχικός σκοπός του ταμείου, όταν η Ελλάδα δεν ήταν λήπτρια χώρα, ήταν η χρηματοδότηση έργων τεχνικής βοήθειας που θα παρήχαν ελληνικές εταιρείες συμβούλων προκειμένου να υλοποιηθούν έργα που χρηματοδοτούσε η EBRD στις χώρες της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και του Ευξήν Φόντου. Το 2015, με αφορμή την έναρξη των επενδύσεων της EBRD στην Ελλάδα, αποφασίστηκε, μετά από πρόταση ελληνικής κυβέρνησης, την οποία αποδέχτηκε η τράπεζα, αυτό το Ταμείο Τεχνικής Συνεργασίας να χρηματοδοτήσει το εξής αποκλειστικά έργα τεχνικής βοήθειας που υλοποιούνται στη χώρα μας. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, έχουν μέχρι στιγμής εγκριθεί προς υλοποίηση με πόρους του Ταμείου δύο έργα τεχνικής βοήθειας. Το πρώτο έργο αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
συγχρηματοδοτείται από την EIB και υλοποιείται ήδη με διάρκεια 2 έτη και προϋπολογισμό 520.000 ευρώ. Επιδίωξη του έργου είναι η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα προώθησης των εξαγωγών. Μέχρι το τέλος του 2019 θα συμμετάσχουν 100 τουλάχιστον ελληνικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τους συνδέσμους εξαγωγέων, καλύπτοντας γεωγραφικά ολόκληρη την Ελλάδα. Το δεύτερο έργο, το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, αφορά πρόγραμμα προετοιμασίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με προϋπολογισμό 450.000 ευρώ και διάρκεια 36 μηνών. Το έργο αυτό έχει αντικείμενο τη στοχευμένη υποστήριξη πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη φάση των προγραφών τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το δίκτυο εμπειρογνωμών της EBRD. Το έργο θα υλοποιηθεί συμπληρωματικά προς αναλόγου περιεχομένου δράσης που προωθεί το Χρηματιστήριο Αθηνών, Αξιών Αθηνών με το πρόγραμμα RUTS. Η υποστήριξη που προβλέπεται να προσφερθεί στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις περιλαμβάνει χαρτογράφηση των αναγκών τους και κατάλληλη προετοιμασία για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, με στοιχεία όπως είναι η δημιουργία εγγράφων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ο περιεκτικός επιχειρησιακός προγραμματισμός, η δημοσιοποίηση εξειδικευμένων πληροφοριών, η συμμετοχή στα τέλη ελέγχου, η σχέση με τους επενδυτές και τέλος η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης. Στόχος του έργου είναι να επιβεβαιώσει στην πράξη τις δυνατότητες χρηματοδότησης που μπορεί να προσφέρει η ελληνική κεφαλαία αγορά στις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μια τέτοια προοπτική μπορεί να δημιουργήσει υπεραξίες και αναπτυξιακή δυναμική πρωταρχικά για τις ελληνικές εταιρείες, αλλά και για τους επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επιπλέον, το έργο έχει πιλωτικό χαρακτήρα και θα εντοπίσει νομικά, ρυθμιστικά και διαρθρωτικά εμπόδια βασιζόμενο στις εμπειρίες των εταιριών που θα επιλεγούν και θα συμμετάσχουν σε αυτό. Από την πλευρά μας, εκτιμούμε ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου στην Ελλάδα αποτελεί σημαντική καινοτομία και προσδοκούμε ότι θα συμβάλλει μεταξύ άλλων και στη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιση των πρακτικών από άλλες χώρες που έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία. Αυτό θα συντελέσει στη βελτίωση του επίπεδου πληροφόρησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων πάνω σε εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης πέραν του τραπεζικού δανεισμού. Παράλληλα, θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για την αναζωογόνηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μέσω νέων εγγραφών δυναμικών επιχειρήσεων για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος Ελλήνων και ξένων επενδυτών. Με τις σκέψεις αυτές, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την ομιλία μου, ευχόμενος καλή αρχή και επιτυχημένη έκβαση σε αυτό το φιλόδοξο αλλά και χρήσιμο εγχείρημα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Well, I think, first of all, good morning. It's great to see everybody here. It's a huge crowd. I think my first thanks have to go to Ilias Xanthakos, who's just done the most phenomenal advertisement for EBRD's activities in Greece, which leave me, perhaps I should talk about what the Ministry of Economy is. No, I'm joking. But, you know, thank you. It has been an extraordinary 3.5 years. And I think to become the third largest country of operation in such a short time is entirely down to a fantastic team at the office, very committed young people, and a very good cooperation with people like the Ministry and indeed with ASEX, who we consider partners. So my team's going to kill me because I'm probably not going to read the speech. I think the first thing I want to say, it really doesn't seem very long ago at all that we were all here in November launching the Roots program. And I was sitting over there, and I will admit, I had started to look at my emails when I suddenly heard Socrates say, Sabina. And of course, everything was in Greek. So the next thing I knew, we were being referred to as this of Sabina's other program. And after that, we all got together and said, hold on, you know, we need to, I think, work together, and I'm really delighted that we're here today as part of the Roots program. I think it's very important than trying to do something on our own. So again, I think hearty thanks to everyone involved in getting the various parties together.
Roots is a great idea. Obviously, it's been taken in concept from other countries. It's something that's often done to encourage small businesses to look across the horizon to where they can go. The EBRD program is a little bit more for those that are nearer. You know, those that perhaps, because the program itself is only 30 months, those that in the foreseeable future would be able to list. And consequently, we provide the sort of tailored assistance to those other companies. However, if companies are interested in a longer term objective, they can still benefit from our general advice to small business program, which again, I was pleased that we launched here in Greece early last year. And you know, I see some of our clients here and of course the team on the ground who are working with them. So I think there's lots of benefits to working together. A little bit of help from the economy wouldn't go amiss, a bit more confidence. I enjoyed being at the opening bell this morning, and I would like to think that the next time I come to an opening bell, if you invite me back, it's when we list an SME. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τζούρμαν, η οποία όντως έχει γίνει ένας μόνιμος συνεργάτης σε πάρα πολλά θέματα τα χρόνια αυτά που έχει παρουσία εδώ στην Αθήνα η EBRD μαζί με την ομάδα της. Εγώ θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας το Υπουργείο, τόσο την ηγεσία του Υπουργείου όσο και τα στελέχη τα οποία είχαν την έμπνευση και ξεκινήσανε και ολοκληρώσανε με πάρα πολύ αποδοτικό τρόπο ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα δώρο στην κεφαλαγορά, στο χρηματιστήριο, στις μικρομεσαίες και πιστεύω ότι είναι ένα δείγμα μόνο από την υποστήριξη, ένα πολύ εμφανές δείγμα μόνο από την υποστήριξη που έχουμε από αυτό το Υπουργείο για να αναπτύξουμε την ελληνική κεφαλαγορά. Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να το τονίσω, παρότι θα με κατηγορήσει η κυρία Τζούρμαν ότι και εγώ κάνω διαφήμιση, αλλά αυτά που είναι τα δυνατά στοιχεία αυτής της προσπάθειας πρέπει να τα αναδεικνύουμε, γιατί από αυτά ουσιαστικά θα βγει το αποτέλεσμα και από αυτά αντλούμε και τη δύναμη. Είμαστε παλιοί συνεργάτες με την EBRD, δεν γνωριζόμαστε τώρα. Είχαμε μια, θεωρώ, πολύ επιτυχημένη συνεργασία στο θέμα της αγοράς ομολόγων, όπου ήταν αρρωγή μας και με τεχνικό support που δώσανε, αλλά και επενδύοντας στις εταιρείες και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη όλων, και όλοι είδαμε ότι η αγορά αυτή έχει πάει πάρα πολύ καλά, είχε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα και πιστεύουμε ότι έχει ένα λαμπρό μέλλον. Επίσης, συνεργαζόμαστε στο χώρο του χρηματιστηρίου ενέργειας και σε άλλα projects και πάντα με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Οπότε, προφανώς τα αποτελέσματα, στα έργα τουλάχιστον, δεν ξέρω για τις επενδύσεις του παρελθόντος, είναι πολύ καλός λόγος να έχουμε εμπιστοσύνη και για το μέλλον. Η EBRD μας έχει εντυπωσιάσει ως προς τι, ότι είναι μια τράπεζα προφανώς με μεγάλη τραπεζική επενδυτική εμπειρία. Συγχρόνως βέβαια έχει και ομάδες οι οποίες έχουν μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη κεφαλαγορών στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται, οι οποίες έχουν πολύ εξειδικευμένη πραγματική πρακτική γνώση. Για πρώτη φορά θα συνεργαστούμε, αλλά γνωρίζουμε και έχουμε δει και τα αποτελέσματα σε άλλες χώρες της ομάδας που έχει αναπτύξει για υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολύ εξειδικευμένο κομμάτι, το οποίο το έχουμε ανάγκη και θα το αξιοποιήσουμε. Και φυσικά έχει και μία μεγάλη και θεωρώ ίσως γίνει και μεγαλύτερη με όλα αυτά που κάνουμε, ομάδα εδώ στην Ελλάδα, η οποία έχει εξοικειωθεί πολύ και με το ελληνικό περιβάλλον και τις ανάγκες του. Οπότε έχουμε σήμερα, τον έχουμε ήδη δηλαδή, αλλά και για το θέμα αυτό, έναν partner ο οποίος δεν είναι ένας ακόμα partner, είναι ειδικού βάρους συνεργάτης για μας. Επίσης, αυτό που έχουμε είναι ένα πολύ πρακτικό, στοχευμένο, καλοσχεδιασμένο. Κοιτάζω εδώ τον κύριο Τάκαξ, που με την ομάδα του ήταν αυτή που φτιάξαν το πρώτο πλάνο, βελτιώθηκε με contribution και των local συνεργατών τους εδώ. Έχουμε και εμείς βάλει το χεράκι μας μαζί με το Υπουργείο. Είναι ένα πραγματικά, θα το δούμε και στην πράξη, δεν θέλω να λέω λόγια, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι στοχευμένο να βάλει εταιρείες στο χρηματιστήριο. Όχι με IPOs και με ομόλογα. Επίσης,
Ένα δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό και θέλω να τονίσω είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα που έχει προβλέψει να γίνει και κάποιο είδους πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση, αλλά εκπαίδευση ίσως το αδική, για συμβούλους. Συμβούλους οι οποίοι, Έλληνες συμβούλους, οι οποίοι θα ασχοληθούν στο κομμάτι αυτό. Ένας στόχος πολύ σημαντικός είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που ασχολούνται εδώ στην Ελλάδα με το να βάζουν εταιρείες στο χρηματιστήριο. Υπάρχει έλλειμμα εκεί και το πρόγραμμα θα συνεισφέρει στο να το αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά, όπως προείπε και ο κύριος Ξανθάκος, ο κύριος Γενικός, θα υπάρξουν και συμπεράσματα πολύτιμα, πιστεύουμε, από αυτό το εφαρμοσμένο έργο για βελτιώσεις που χρειάζεται να γίνουν σε διάφορους τομείς εδώ στην ελληνική αγορά, νομοθετικό πλαίσιο, κάποιες, ήδη γνωρίζουμε κάποιες, αλλά ένας πιο οργανωμένος τρόπος για να έρθουν αυτά και στο προσκήνιο και να αντιμετωπιστούν, σίγουρα θα υπάρξει και μέσω του έργου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αυτό το project έρχεται και συνδυάζεται με το Roots. Στην ουσία, τα δύο προγράμματα έχουν ακριβώς τον ίδιο στόχο, δεν διαφοροποιούνται σε κάτι και είναι απολύτως λογικό αυτό που γίνεται. Το Roots, το οποίο λανσάραμε στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, είναι last year's news, αλλά είναι πολύ καινούριο, ήδη έχει ξεκινήσει, έχουμε ένα site, δεν ξέρω αν οι περισσότεροι το γνωρίζετε και το έχετε επισκεφτεί, μέσω του οποίου δεχόμαστε και τις αιτήσεις των εταιριών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και λαμβάνουμε αιτήσεις, οπότε είναι ένα, θα έλεγα, ηλεκτρονικό, μοντέρνο περιβάλλον, ένας τρόπος να πάρει κανείς και πληροφορία και αιτήσεις για το πρόγραμμα. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί και για το πρόγραμμα που θα κάνουμε μαζί με την EBRD, οπότε προτρέπω όλους σας να το δείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας και φυσικά, επειδή έχουμε και εταιρείες εδώ, να κάνετε και αιτήσεις όποιοι θεωρείτε ότι έχει νόημα να μπείτε σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλά προφανώς δεν είπα για μένα, εγώ είμαι η επικεφαλής της διεύθυνσης που κάνει τις εισαγωγές εδώ στο χρηματιστήριο. Αντιλαμβάνεστε ότι προσωπικά είμαι εξαιρετικά χαρούμενη και αισθάνομαι πολύ ενισχυμένη από όλη αυτή τη δουλειά που κάνει όλος ο κόσμος. Η EBRD θα στρατολογήσει advisors εξειδικευμένους, πέρα από το δικό της ελεγχειακό δυναμικό, για να βοηθήσει να κάνουμε αυτό που θεωρούμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο μπορεί να κάνει μεγάλη επιτυχία, το έχει κάνει άλλωστε και στο παρελθόν, να βοηθήσει τις εταιρείες να αντλήσουν χρήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, βεβαίως μπορείτε να τις απευθύνετε στους κυρίους εννοώ.